σας κάλεσα λοιπόν για να σας πω τι γνωρίζουμε εμείς, διότι προκλήθηκα κιόλας από την κυρία Νικολάκου, με την καλή έννοια προκλήθηκα, γιατί μου ζήτησε κάποια στιγμή σε κάποιο δελτίο ειδήσεων να βγω μπροστά και να μιλήσω κι εγώ και να πω την απόψή μου για το δρόμο, το ριζόμενο Καλαμάτα και την καινούργια μελέτη που ετοιμάζεται. Κοιτάξτε, καινούργιο στοιχείο δεν υπάρχει κανένα. Εκείνο που υπάρχει μόνο και το ξέρετε όλοι και το ξέρουμε όλοι είναι το εξής. Ότι ετοιμάζεται μία μελέτη, σχεδόν είναι έτοιμη από το Μορέα. Εγώ θέλω να σας πω ότι αυτή τη μελέτη δεν την έχω δει. Αλλά έχω πει όμως πάρα πολλές φορές και το θυμάστε πιο πολύ. Η άποψή μου είναι από το 2008. Ούτε αρνητικός ήμουνα, δεν είμαι αρνητικός με κανένα δρόμο. Ούτε με την καινούργια χάραξη, ούτε την παλιά. Εμένα με ενδιαφέρει και όπως ενδιαφέρει όλο τον κόσμο να πηγαίνει, να μπορώ να πάω στην Πύλο, να μπορώ να πάω στο Χατζής, να πάω στο Δήμο μου με ασφάλεια. Να πάω στην Καλαμάτα με ασφάλεια. Και όχι να έχω τα άλογα στο αεροδρόμιο και να σκοτώνουμε. Επομένως λοιπόν, το αν θα γίνει βελτίωση του υφιστάμενου δικτύου ή νέα χάραξη, δεν με απασχολεί τόσο πολύ. Είχα αντιρρήσεις βέβαια το 2008 και το 2009. Είχα πει ότι εμπειρικά το είπα αυτό και επειδή λόγω και της δουλειάς που κάνω, ότι παιδιά, το κόστος είναι μεγάλο, είναι τεράστιο. Αν βρεθούν αυτά τα χρήματα, με γεια τους, με χαρά τους, μπράβο τους. Εγώ λοιπόν περιμένω τώρα, πάντα αυτή είναι η διαφορά, θεωρώ ότι και με αυτά που έχω τελευταία πληροφορηθεί, ότι το κόστος είναι αυτό που έχω πει, 180 εκατομμύρια και βάλε, νομίζω ότι τα χρήματα αυτά θα πλησιάσουμε να φτιάξουμε όλο το δικό δίκτυο του νομού. Είναι πολλά τα χρήματα. Αν υπάρχουν, καλώς να γίνει και θα το καλοδεχτούμε. Εγώ, όπως ξέρετε, έβαλα κάποιους στόχους, κάποιους όρους στο Υπουργείο. Εγώ ζήτησα για οποιοδήποτε έργο, οποιαδήποτε απόφαση πάρθει, έβαλα λοιπόν τρεις κάθετους άξονες. Εγώ θέλω πώς θα πηγαίνω στην Μπούκα με ασφάλεια, στην παραλία δηλαδή, πώς θα πάει στην ανάληψη, από την ανάληψη με ασφάλεια στην παραλία, εκεί που υπάρχει ανάπτυξη, τεράστια, μεγάλη, έτσι. Και βεβαίως στη Βελίκα. Που η οποία Βελίκα δεν είναι, όπως το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι μόνο ο κόμβος αυτός ότι πρέπει να πάμε στην παραλία μόνο. Πρέπει να πάμε στον Αστομήν. Δηλαδή, ξαφνικά πέσαμε όλοι στην παραλία και αφήσαμε το βορεινό τμήμα του Δήμου και δεν ασχολούμαστε κανένας πώς θα πάει και εκεί. Επομένως λοιπόν, αυτά τα τρία θέματα εμένα με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Από ό,τι πληροφορίες έχω γίνανε αποδεκτά, έχουν γίνει αποδεκτά πλήρως και το καινούργιο στοιχείο που θέλω να σας ανακοινώσω και θα σας παρακαλούσα να μου κάνετε όσες ερωτήσεις θέλετε για όλα τα θέματα, θα σας απαντήσω. Αυτό όμως που θέλω να σας πω το καινούργιο είναι το εξής. Από την ημέρα που ανάλαβα μαζί με κάποια άλλα θέματα, όπως ήταν ο Πάμισος, όπως ήταν ο ποδηλατόδρομος, η άλλη πρόταση που είχα κάνει, είχαν όμως μια μεγάλη σημασία είχα δώσει και δίνω και συνεχίζω να δίνω αγώνα, ας μην μιλάω πολλές φορές γι' αυτό, ήταν το τρένο. Για μας, για το Δήμο Μεσίνης, για μένα προσωπικά, εγώ πιστεύω ότι η ανάπτυξη του Δήμου μου και της περιοχής είναι η γραμμή του τρένου. Δηλαδή, Καλαμάτα, Μεσίνη, Μπούκα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει και με το τρένο το υπάρχουν όπως είναι σήμερα, αλλά όπως ξέρετε, γνωρίζετε εδώ, γιατί το τραμ τώρα είναι το καλύτερο μέσο και το πιο και ασφαλής και είναι το μοντέρνο, ας το πούμε. Ακούγοντας λοιπόν τον Υπουργό Υποδομών το Σάββατο, που το ανακοίνωσε και δήλωσε ότι πλέον θα μιλάμε για τουριστικές γραμμές,
έτσι. Θεωρώ ότι ο Δήμος μου και είναι από τους πρώτους Δήμους στην Ελλάδα που δικαιούται μία γραμμή από αυτές. Γιατί το τρένο λειτουργεί πόσα χρόνια, το ξέρετε, από παλιά. Και αυτή τη στιγμή με την ανάπτυξη που υπάρχει στην περιοχή, με το Μπάμισο, προσπαθούμε να, στην Μπούκα και στο Δασάκι, όπως γνωρίζετε, να το αναπτύξουμε. Υπάρχουν πολλοί επιστήμονες που ασχολούνται σίγουρα και σύντομα θα σας ανακοινώσουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι το τρένο είναι το πρώτο τουριστικό μέσο που θα εξυπηρετήσει και θα βοηθήσει τον τόπο. Έχω πει και στους φίλους μου τους Καλαμακιανούς και στον φίλο μου τον Δήμαρχο ότι εγώ επιδίωξή μου και στη όραμά μου δεν είναι να ανταγωνιστώ την Καλαμάτα. Ποτέ. Όραμά μου είναι να γίνω γλυφάδα της Καλαμάτας. Το έχω πει πολλές φορές. Άλλοι δώσαν σημασία, άλλοι δεν τους δώσαν σημασία. Εγώ επιμένω να το λέω. Και μπορεί να γίνει. Πεζογέφυρα, πεζοδιάβαση, σε εκβολές Παμίσου, τρένο, αυτή είναι η ανάπτυξη. Είμαι σίγουρος, κατά την άποψή μου, με την εμπειρία που έχω, ότι ο δρόμος που θα επιλεχτεί τελικά θα είναι προς το συμφέρον και το δικό μας και του Δήμου του δικού μας, αλλά και πολύ και της Καλαμάτας. Το λέω αυτό έτσι εμπειρικά. Εγώ βλέπω ότι η λύση που θα προταθεί θα είναι πάρα πολύ καλή και θα καλύπτει τις ανάγκες όλου του παραλιακού μετώπου. Οι πληροφορίες μου και όχι μόνο και έτσι το έβλεπα πάντα είναι ότι ο δρόμος αυτός, μάλλον η μελέτη που ετοιμάζει ο Μωρέας, θα έχει τα χαρακτηριστικά, πιστεύω δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, ενός τετράχνου δρόμου, μέχρι το οριζόμενο τουλάχιστον, με δύο λωρίδες ανακατεύθυνσης και διαχωριστική στη μέση. Εδώ πιστεύω ότι θα δημιουργηθεί μια μικρή Αττική οδό. Πάμε Μεσίνη Καλαμάτα. Με το τρένο με στη μέση, το τραμ, και με το δρόμους είσοδο-έξοδο, ή έξοδο προφανώς και έτσι πρέπει, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Εκεί λοιπόν πιστεύω ότι θα είναι πραγματικά ένα σπουδαίο έργο. Και θα αναβοηθήσει πάρα πολύ στην ανάπτυξη. Δεν πιστεύω ότι κανένας θα έχει παράπονο στο τέλος. Όλοι θα είμαστε ευχαριστημένοι.